τι θα κάνετε με τους διαιτητές και κυρίως θα κάνετε, γιατί έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τον αεραστεχνικό αθλητισμό. Πόση έγνοια έχετε για αυτόν και πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Λεωνίδα, κατά σύμπτωση να σας πω ότι και το προηγούμενο θέμα είχε κάποιες αθλητικές προεκτάσεις. Βεβαίως. Εκεί τα σπάνε μετά τους αγώνες. Τα έσπασαν ακριβώς μετά από ποδοσφαιρικό παιχνίδι αυτά τα συγκεκριμένα, τις θύρες τις καινούργιες για την είσοδο στα μέσα μεταφοράς. Να, κύριε Βασιλιάδη, να σας παραδώσουμε λοιπόν στον Λεωνίδα. Να μου επιτρέψετε να κάνω μία ερώτηση. Φυσικά, φυσικά. Μία ερώτηση. Τρύπαμε σε αυτό το αθλητικό, γιατί μετά είναι πραγματικά το αθλητικό, αλλά μπαίνω στον πειρασμό, γιατί είχατε και τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, ήσασταν γραμματέας. Ναι. Με την έννοια λοιπόν, πώς πήγε όλο αυτό το πράγμα, διότι ένα από τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι ότι αυτά που δίνουμε ως 13η σύνταξη είναι αυτά τα οποία εισπράξαμε από αυτά τα που δεν περίμεναν οι δανειστές ότι θα εισπράξουν. Μη παραμετρικά. Τα μη παραμετρικά. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ο μηχανισμός δούλεψε εξαιρετικά και η δουλειά που έγινε στην Γενική Γραμματεία και η δουλειά που γίνεται στη ΟΔΟΕ και η δουλειά που έχει γίνει στο ΣΔΟΕ. Νομίζω ότι είχαν αυτές τις αποδόσεις. Ξαφνικά ο ελληνικός λαός δεν μπόρεσε να γεννήσει λεφτά και να υπεραποδώσουν τα φορολογικά μέτρα. Έχετε βγάλει ανακοινώσεις, καταστάσεις ότι από εκεί πήραμε αυτά τα χρήματα? Γιατί γι' αυτό σας κατηγορεί η αντιπολίτευση. Έχω ξαναπεί. Καλά, ότι είναι λόγια και δεν είναι στην πράξη χειροπιαστά αποτελέσματα. Μια ζωή στην αρχή της χρονιάς τα πάντα είναι λόγια. Στο τέλος της χρονιάς σου βγαίνουν τα νούμερα και οι προϋπολογισμοί και οι υπεραποδόσεις. Στο τέλος ψάχνουμε να βρούμε για ποιο λόγο έγινε αυτό. Υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα, το πώς μπορούν τα έσοδα που μπαίνουν μέσα στον κρατικό κορβανά να μπορείς να τα διαχωρίσει. Αυτό υπήρχε πάντοτε αυτό το ζήτημα και το έχουμε ξαναπεί και εδώ πέρα πολλές φορές με την προηγούμενη μου ιδιότητα. Προφανώς φαίνεται ότι έχουμε σε συγκεκριμένες περιόδους, σε περίοδους ας πούμε αύξησης του κυνηγιού ας πούμε των ληστών ή σε περιόδους που δημιουργείται και επικοινωνιακά ξαναβγαίνει το θέμα στην επιφάνεια και νιώθουν αυτοί οι οποίοι έχουν παρανομήσει την ανάσα του κράτους πίσω τους, προφανώς έρχονται και πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Αλλά είναι μια γενικότερη διαδικασία που έχει γίνει και στο θέμα του λαθρεμπορίου και στο θέμα του λαθρεμπορίου καπνικών. Έχουν γίνει πολλά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια και αυτά φαίνονται πως φαίνονται στο Δημόσιο Ταμείο. Και έρχονται και δεν είμαι το θέμα για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, διότι ο χώρος του ποδοσφαίρου, έτσι, είναι κατεξοχήν ένας χώρος που συγκεντρώνει παράνομο χρήμα, μαύρα χρήματα, περίεργες διασυνδέσεις. Για να δούμε λοιπόν. Λεωνίδας. Να πάρω εγώ τη σκυτάλη, χωρίς ωστόσο να σας αφαιρώ το δικαίωμα να κάνετε και τις δικές σας ερωτήσεις, διότι καμιά φορά οι πιο σημαντικές παρατηρήσεις προκύπτουν από την κοινή λογική. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Βασιλιάδη, ο οποίος διαδέχτηκε τον κύριο Κοντονή με ένα σημαντικό έργο στην προηγούμενη θητεία του στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ως υφυπουργός αθλητισμού. Και έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε πια σε ένα μικρό τέλμα, δηλαδή περιμέναμε κάποια πράγματα να τρέξουν λίγο περισσότερο και με τη δική σας θητεία στη σημαντική, όπως αναφέρθηκε και λίγο νωρίτερα, κάπου περισσότερο περιμέναμε να έχουμε πιο γρήγορες εξελίξεις. Η κάρτα φιλάθλου πάει πιο πίσω, τα θέματα που ταλάνιζαν και ταλανίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο με τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και αυτά μοιάζουν να είναι σε ένα τέλμα. Ας πιάσουμε από εκεί τη συζήτησή μας. Έχω διαφορετική αίσθηση. Εξαρτάται το πώς εννοεί ο καθένας το τέλμα ή το τι περίμενε. Στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και ήδη έχουμε ξεκινήσει συζήτηση λάθος, έχουμε πει να μιλήσουμε για τον αθλητισμό και πάλι μιλάμε για το ποδόσφαιρο. Αλλά ας πάμε στο ποδόσφαιρο. Στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Έχουμε μια προσωνίδικουσα επιτροπή, η οποία έχει οριστεί από τα διεθνή οργάνωτα του ποδοσφαίρου, τα οποία για πρώτη φορά, μετά από τόσα χρόνια που συζητάμε τα δεδομένα προβλήματα, γιατί δεν τα συζητάμε χθες, ούτε προχθές, έχουν ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αποφάσισαν να παρέμβουν και να έρθουν με συγκεκριμένη ατζέντα στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί δεν μπορούσαμε εμείς, δηλαδή δεν αισθάνεστε ότι αυτό είναι μια εξωθεν εποπτεία, ας πούμε, δεν σας προβληματίζει αυτό το γεγονός? Υπάρχει συνεργασία με την κυβέρνηση. Προσέξτε. Στον αθλητισμό υπάρχουν κάποια δεδομένα όρια που μπορεί να παρεύει το κράτος και από εκεί μετά υπάρχει το λεγόμενο αυτοδιοίκητο. Έτσι. Πάνω σε αυτό το αυτοδιοίκητο, κάποιοι άνθρωποι, μάλλον εποφεληθήκαν αυτές τις καταστάσεις για να στήσουν μαγαζιά. Αυτά τα μαγαζιά λοιπόν εμείς ήρθαμε και τα γκρεμίσαμε. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Και είμαστε λοιπόν τώρα σε μια νέα φάση που με τους διεθνείς οργανισμούς μαζί προσπαθούμε αφενός μεν αυτοί να κοιτάξουν το δικό τους κομμάτι, το ιστορικό κομμάτι, το οργανωτικό κομμάτι, το θέμα το καταστατικό τους και από εκεί και μετά να δούμε κομμάτια της ελληνικής νομοθεσίας που πραγματικά ενδεχόμενα να δημιουργούν πρόβλημα και να έρχονται σε ενδεχόμενη ρήξη με διεθνείς κανόνες. Προφανώς εμείς δεν θέλουμε τη ρήξη, προφανώς εμείς θέλουμε να διορθωθεί η κατάσταση και προφανώς το ελληνικό κράτος θα ζητήσει τα πάντα εφόσον αποδεδειγμένα μπούμε σε μια σωστή πορεία. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα να το δούμε αυτό. Τι σημαίνει σωστή πορεία? Να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, ποιος είναι ο δείχτης που μου λέει ότι μπορώ να απαλλαχθώ από όλα αυτά, είμαι κύριος του πράγματος. Η σωστή πορεία ποια είναι? Είναι η εναρμόνιση του καταστατικού της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τα στάνταρ της FIFA και της UEFA. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το δεύτερο είναι ο εξοχρονισμός του συστήματος. Το τρίτο και κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό, και εκεί είναι η ουσία της ζήτησης, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία, και εκεί πέρα θα δούμε και το τέλος της παρέμβασης των διεθνών οργανισμών που θα καταλήξει, είναι να πάμε στην ουσία του προβλήματος. Επί της ουσίας τον σφιχτό εναγκαλισμό μεταξύ της Ομοσπονδίας και της Διαιτησίας. Ενώ υπήρχε θα, σπάσει, θα σπάσει αυτό το σπιράλ. Αν σπάσει, έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Ενώ υπήρχε μια συνεργασία που φαίνονταν πιο αγαστή, τελευταία με τις δηλώσεις του τοποτηρητή του κ. Κοτσοκούμνη της FIFA, μοιάζει κάπου να υπάρχει μια απειλή πάλι προς την ελληνική κυβέρνηση αν αυτή εμπλακεί στην εκλογική διαδικασία για την νέα διοίκηση της ΕΠΟ. Πού ακριβώς είναι το σημείο τριβής? Εγώ επίσημα τουλάχιστον δεν έχω μάθει κάτι. Δηλώσεις διαβάζω κι εγώ. Επειδή είμαστε σε αυτό το σημείο, εγώ δεν θέλω να κάνω πολιτική με βάση δηλώσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα. Η επιτροπή αυτή έχει κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα. Και μια ημερομηνία λήξης, φαντάζομαι. Και μια ημερομηνία λήξης. Λοιπόν, τα καθήκοντα είναι η καθημερινή διαχείριση, η οποία γίνεται σωστά, κατά αντικειμενικό τρόπο. Βλέπουμε ότι οι υποθέσεις φεύγουν από τα ντουλάπια, πηγαίνουν στην εισαγγελία. Έχουν βγει ήδη 2-3 οικονομικά σκάνδαλα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια συνετή διαχείριση και μια σωστή δουλειά. Το δεύτερο που έχει να κάνει είναι να εναρμονίσει το καταστατικό της Ομοσπονδίας με τη FIFA και την UEFA. Το τρίτο είναι να δούμε τον νόμο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Θα κοιτάξουμε και τον νόμο, αλλά ας δούμε πρώτα και τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι στο τέλος θα βρεθεί μια λύση, θα βρεθεί άκρη και δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, ποια είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκλογές. Αν δεν γίνουν οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν και εάν δεν μπούμε σε μια νέα μέρα, να ζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ο αθλητικός νόμος, που είναι προβληματικός ή δεν είναι προβληματικός, ή ο τρόπος που γίνονται οι εκλογές. Δεν έχει σημασία και το πλαίσιο που γίνεται η λειτουργία όμως όλων αυτών των πραγμάτων. Δηλαδή, βάζετε το θέμα της διαιτησίας, βάζετε το θέμα της κάρτας φιλάθλου.